Λοιπόν, έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες τώρα ότι ο ΠΚΠ στείλει κάτι μπιλετάκια φωτιά, μπιλετάκια βόμβα σε παραγωγούς, λέγοντάς τους, συγγνώμη λάθος, σας δώσαμε κάποια ποσά το 22-23, δεν κάνω λάθος, τώρα πρέπει να τα γυρίσετε πίσω. Πώς και τι θα μας πει ο κύριος Μύρο Χιλιτζάκης, είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος ΕΘΕΑ, Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη. Κρήτη σήμερα χωρίς Νικολέτα δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Τι γίνεται όμως τώρα με τον ΠΚΠ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και Κρήτη σήμερα χωρίς αγροτικό ρεπορτάζ δεν γίνεται και έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι τι γίνεται με τις επιδοτήσεις, παίρνουμε, δεν παίρνουμε χρήματα. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι καλούνται να τα γυρίσουν και πίσω. Υπήρχε μια κακή πληρωμή που είχε γίνει μεγάλος σάλος την προηγούμενη χρονιά που φώναζε η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ακούστε να δείτε, η πληρωμή αυτή μπάζει. Μπάζει από παντού, έχει γίνει μια πληρωμή στο ποδάρι. Σε αυτή την πληρωμή υπήρχε και ένα κενό της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν τότε όλο αυτό που συνέβαινε με την ηγεσία, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά που λέγαμε πέρυσι, κύριε Χιλιτζάκη. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για το 23-24. Τα καταβληθέντα χρεωστήτως αυτά αφορούν πληρωμή του 22. Του 22 που παρθήκανε μέσα στο 23 όμως. Ωραία. Τα χρήματα αυτά παρθήκαν στο 23. Τι είναι τώρα αυτά τα χρήματα? Είναι χρήματα της βασικής ενίσχυσης που εμείς με μια έρευνα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι περίπου το 1-2%. Δηλαδή ένας παραγωγός που έπαιρνε βασική ενίσχυση 5.000 ευρώ θα δει καταβληθέντα χρεωστήτως. Είναι μια ορολογία του κανονισμού του ΟΠΚΠ, έτσι λέγεται, μια ποινή που ανέρχεται από 50 μέχρι 100 ευρώ στα 5.000, το 1-2%. Έχουμε παραγωγούς που έχουν ποινές 300, 400, 500 ευρώ και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πριν από λίγο με πήρε δήμαρχος της Ενδοχώρας και μου λέει «Μύρωνα, 300 ευρώ βλέπω, τι είναι αυτό» κτλ. Αυτό τι είναι? Είναι η λαθασμένη πληρωμή που το λάθος δεν έχει να κάνει καθόλου με τον παραγωγό. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Το ξεκαθαρίζω με αυτό. Το λάθος ήταν καθαρά του οργανισμού και υψώνω και τον τόνο της φωνής μου για να το καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν. Το λάθος ήταν του οργανισμού. Αλλά τι λάθος είναι? Πήραμε κάποια χρήματα που δεν τα δικαιούμασταν, επομένως έξτρα, και αυτά τα χρήματα καλούμαστε να τα δώσουμε σήμερα. Αλλά δεν θα τα βγάλουμε από την τσέπη μας να τα δώσουμε. Θα τα κρατήσουν από τη βασική ενίσχυση που θα πληρωθεί τις επόμενες μέρες μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, ημερολογιακά ήθιστε να πληρώνετε, θα κρατιστούν από τη βασική ενίσχυση για να συμψηφιστούν με το ποσό του καταβληθέντων να χρεωστείτε. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να τα επιστρέψουμε πίσω. Τώρα θα γίνει ουσιαστικά το σύμπλην. Το σύμπλην. Τα πήραμε το 22, τα επιστρέφουμε το 24. Και γίνεται το σύμπλην. Χωρίς λάθος του παραγωγού και χωρίς ο παραγωγός να γνωρίζει όταν πήρε τα χρήματα αυτά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να βλέπουμε τη λύπη, όχι την μπαίνει επιπλέον. Άρα, κανένας παραγωγός δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι κάποια χρήματα τα οποία έχουν μπει, κακώς έχουν μπει στο λογαριασμό. Ακριβώς. Και ο οργανισμός είναι υπό επιτήρηση, το ξέρουμε τώρα και κάποιους μήνες. Έχει μπει υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάποια ευρήματα που τα έχει βρει ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτά πρέπει να εκτελεστούν. Γιατί συνήθως τα ευρήγματα τα κρατάμε στα συρτάρια και εκτελούνται μετά από χρόνια. Εφόσον έχει έρθει η επιτήρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτήρηση στον οργανισμό, είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν εκτελεστέα. Και γίνονται εκτελεστέα. Για να γίνουν όμως να εκτελεστούν, θα πρέπει την Νικολέτα της Σφαγιανάκη να την ενημερώσουν κάποιες μέρες πριν από την πληρωμή, γιατί μπορεί να μην υπάρχει και αυτό που λένε, που το έχουμε δει πολλές φορές το φαινόμενο αυτό. Έχουμε δηλαδή δει το φαινόμενο να ζητάμε χρήματα από κάποιον που δεν τα έχει πάρει ποτέ. Που να έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση και να πει γιατί εμένα μου χρεώνεται καταβληθέντα χρεωστήτως αυτά και για ποιο λόγο. Συγγνώμη τώρα, κύριε Χιλιτζάκη, κάποιος όμως που θα έρθει αύριο μεθαύριο θα δει την επιδότησή του να μπαίνει στο λογαριασμό του και δει ότι κάποια χρήματα θα κρατηθούν για όλο αυτό το αλαλούμ. Δεν μπορεί ούτως ή άλλως να κάνει ένσταση. Πού μπορεί να γνωρίζει αν όντως έχει γίνει λάθος ή όχι? Πώς θα καταλάβει αυτό? Γι' αυτό ο οργανισμός έστειλε τα μηνύματα τώρα για να μπορούν οι παραγωγοί να πάνε στα κέντρα υποδοχής εξυπηρετήσεων, όπως είναι η 62 Μαρτύρων στην Ένωση Ηρακλείου, στις Αρχάνες, στο Υποκατάστημα, στον Πύργο, στο Καστέλι, στο Αρκαλοχώρι κτλ. Να μπορούν να δούνε ακριβώς ποιο είναι το λάθος τους
και ποια αγροτεμάχια είχαν αυτό το λάθος ή ποιες καλλιέργειες είχαν το καταβληθέντα χρεωστή τους. Υπάρχει ένα μεγάλο αλαλούμ. Το πρόβλημα αυτό, το ξαναλέω, δεν οφείλεται στους παραγωγούς, οφείλεται καθαρά στον οργανισμό από μία λαθασμένη πληρωμή. Ο υπάρχον πρόεδρος, ο κύριος Μπαμπασίδης, ήταν τότε σαν αντιπρόεδρος, επομένως το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και θεωρώ ότι θα το χειριστούν με σωστό τρόπο και με ευλάβεια για να μπορέσουν να δώσουν μία λύση άμεση στους παραγωγούς. Δηλαδή, ποια είναι η άμεση λύση? Κύριοι, σας τα δώσαμε τότε. Θεωρώ ότι πρέπει να βγει και σχετικό δελτίο τύπου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν ήθελα να σας κόψω, σας έκοψα άκομψα. Τι γίνεται με τους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει κάποιο email και δεν θα μπορέσουν να δουν αυτή τη στιγμή την ειδοποίηση? Εκεί θα πρέπει να πάνε στα ΚΙΔ. Υπάρχουν και μεγάλοι παραγωγοί που δεν έχουν και την πολυτέλεια και να έχουν δηλώσει κάποιο email. Δεν έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να επισκεφτούν και να μπορούν να διαβάσουν το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Μόνο τα παιδιά τους. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Και δυστυχώς στη χώρα μας από τους 650.000 παραγωγούς, πάνω των 40 ετών είναι περίπου 500.000 παραγωγοί. Ναι. Πάνω των 40. Καταλαβαίνετε ότι κάτι 65 ή τα λοιπά δεν το έχουν με την τεχνολογία. Και ειδικά θα πρέπει να έρθουν στα κέντρα υποδοχής εξυπηρέτησης, στην Ένωση Ηρακλείου, να πατάμε το αφημί τους και από εκεί να βλέπουμε εμείς τι πρόδειλο σφάλμα υπάρχει και αν υπάρχει εντολή καταβληθέντων να χρεωστεί. Εσείς έχετε εικόνα για το Ηράκλειο και για την Κρήτη συνολικά, τι θα μπορέσει να την πει? Όχι, ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Πόσα αφημί είναι, πόσα χρήματα ανέρχονται, ποιο είναι το λάθος. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι 1 με 2% το λάθος σε κάθε αφημί που έχει το πρόβλημα. Αφορά πληρωμή χρήματα του 22 που πληρωθήκανε το 23 και περιμένουμε κι εμείς να βγει ο οργανισμός να δώσει μια επίσημη, ένα δελτίο τύπου που να μας εξηγεί και μας τι είναι και τι κατευθύνσεις πρέπει να πάρουμε. Ένας μέσος παραγωγός, δηλαδή, σε τι ποσό μπορεί να κινηθεί αυτό? Περίπου στα 250 ευρώ. 250 ευρώ. Περίπου, από ό,τι έχουμε δει. Τώρα να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά οι παραγωγοί για να δουν κατά πόσο λοιπόν τους αφορά η επιστροφή των χρημάτων και τι ακριβώς θα συμβεί. Ενεργοποίηση δικαιωμάτων για να προλάβουμε, γιατί παίρνουμε και μηνύματα. Τελευταία μέρα σήμερα ενεργοποίηση. Από τη Δευτέρα έχουμε την ποινή του 1%. Θα είναι μέχρι τις 11 του μήνα ανοιχτό το σύστημα. Οι μεταβιβάσεις θα πάνε και μέχρι τις 17-20 του μήνα και ευελπιστούμε η πληρωμή με το 15ο διασταυρωτικό να γίνει γύρω στις 25 Οκτωβρίου, κάπου εκεί συζητήθηκε. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά το 70% της βασικής ενίσχυσης και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Mm-hmm. Και λάδι, ελαιόλαδο. Σε λίγο ξεκινάει η ελοκομική περίοδος. Κατά πόσο η παραγωγή φαίνεται να δίνει καλά σημάδια και ως προς την ποσότητα που δεν υπήρχε πέρυσι, αλλά και ως προς την τιμή του λαδιού? Φέτος η Κρήτη μας αναμένεται να έχει περίπου με 60 με 70.000 τόνους λάδι, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος πάρα πολύ έντονα. Mm. Το να μην μαζέψουμε καθόλου λάδι. Και γιατί? Να μαζευτούν μόνο οι ελιές που έχουν την πολυτέλεια που ποτίζονται. Δυστυχώς τα δέντρα έχουν αφυδατωθεί. Η εικόνα είναι απελπιστική σε όλη την Κρήτη. Εχθές συγκεκριμένα πήγα προς περιοχή Μαλίων και πήγα στον κάμπο των Μαλίων. Το λιόφυτο που ποτίζεται πράσινο, το δίπλα λιόφυτο, το δίπλα. Στα 3 μέτρα απόσταση ξερεί η ελιά. Ξερεί κυριολεκτικά τα φύλλα, τα πάντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη λειψίδρια, με την ξηρασία. Βλέπουμε θερμοκρασίες Οκτωβρίου 33 και 32 βαθμούς. Συνεχίζεται η ξηρασία. Είχαμε ένα πολύ πολύ ελαφρύ χειμώνα, τον πιο θερμό των τελευταίων 100 ετών. Είχαμε ένα θερμό καλοκαίρι που είμαστε σε ένα μίνι κάψωνα όλο το καλοκαίρι 34-35. Στη Σιτία ξερές οι ελιές και βλέπουμε και το φαινόμενο που δεν το είχαμε δει ποτέ. Στα Χανιά που έχουν τριπλάσιες και τετραπλάσιες βροχοπτώσεις από ό,τι έχει ο δικός μας νομός και της Σιτίας, παραδοσιακά, και βλέπουμε τον καρπό αφυδατωμένο. Ο αφυδατωμένος καρπός δεν μπορεί να ραβδιστεί. Άρα, κύριε Χιλετζάκη, γιατί μιλάμε για τη λειψιδρία, δεν είναι μόνο οι παραγωγοί οι οποίοι πότισαν ή δεν πότισαν τις περιουσίες τους. Έχει να κάνει λοιπόν και με τη θερμοκρασία. Γιατί αυτό που λέτε τώρα στα Χανιά, που έπεσαν κάποιες ποσότητες νερού, ελάχιστα παραπάνω, αλλά έπεσαν κάποιες παραπάνω και εκεί δεν σώνεται η κατάσταση. Ούτε σώνεται. Και εδώ βλέπουμε και τις ελιές που ποτίζονται τώρα, ναι, σε 5 μέρες μέσα είναι αφυδατωμένες και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μεσοβεντέμα στην Κρήτη, ναι, υπάρχει καρπό στα ελαιόδεντρα, αλλά είναι αβέβαιο αν μαζευτεί. Είναι αβέβαιο αν μαζέψουμε τον καρπό από τα ελαιόδεντρα. Αν δεν βρέξει, τα ελαιουργία, κάποια ελαιουργία θα κάνουν ποδαρικό τις επόμενες μέρες να ανοίξουν με κάτι αγκουρέλαια, ποτιστικά κτλ. Βιολογικά και όλα αυτά. Ναι. Το Νοέμβριο το βλέπω πολύ δύσκολο
να μπούμε στη φουλ σεζόν να μαζεύουμε. Δηλαδή με σχέση το 22 με 23 τη χρονιά που είχαμε την υπερπαντέμα, το μήνα Νοέμβριο μαζεύαμε φουλ. Μαζεύαμε φουλ γιατί είχαμε τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου και όλα αυτά που είχαν συνηφέρει τα ελαιόδεντρα και είχαμε και ένα πλούσιο χειμώνα. Τώρα και όλο τον Οκτώβρη να βρέχει, είναι δύσκολο να μπούμε τον Νοέμβρη να μαζέψουμε. Άρα οι παραγωγοί που βλέπουν φορτωμένες, όπως λέμε και λέτε κι εσείς, τις ελιές, ας κρατήσουν μικρό καλάθι για το αν τελικά θα μαζέψουν και τι θα μαζέψουν. Αν θα μαζέψουν, οι ελιές αυτές δεν ελαιοποιούνται. Ναι. Η αφυδατωμένη ελιά που είναι συρρυκνωμένη και έχει μείνει μόνο το κουκούτσι και ο φλοιός, δεν μπορεί να μπει στο ελαιουργείο. Δεν συμφέρει ούτε τον παραγωγό να τη μαζέψει, ούτε θα βγάλει ποσότητα λαδιού, ούτε τα εργατικά του δεν θα βγάλει. Επομένως, όλα εξαρτούνται από τον καιρό. Ναι. Και επειδή σε αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε δει και στους γείτονές μας, τους Ισπανούς, ειδικά στην Ανδαλουσία που είναι μια ελαιοκομική περιφέρεια της Ισπανίας, ναι, και είχαμε δει με 36 μήνες ανοβρία όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα στην Κρήτη, τα βλέπουμε εκεί. Εδώ πρέπει να έρθει όμως το κεντρικό κράτος. Και πρέπει να έρθει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πει τελικά αυτό το αϊθαλής δάσος που απαρτίζεται από 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Κρήτη, που το 60% της καλλιεργήσιμης έκτασης αποτελείται από ένα ελαιώνα. Στη χώρα μας το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης αποτελείται από ένα ελαιώνα. Πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Από ποιο κουμπαρά θα βγάλουμε χρήματα για να στηρίξουμε τον ελαιοπαραγωγό που έκανε όλα του τα καλλιεργητικά έξοδα και βλέπουμε σήμερα ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να το κλείσει τελείως το μαγαζί. Και από ποιο κουμπαρά, κύριε Χιλετζάκη, είναι η λύση? Γιατί θα σας πω εγώ ότι από τα λαλούμ που είδαμε πέρυσι να γίνεται με τις επιδοτήσεις, σηκώσαμε όλοι τα χέρια ψηλά. Θα σας πω κάτι. Έχουμε στον κουβά μέσα 480 εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω και δημόσια μέσα από τη δικιά σας εκπομπή. Να σας κάνω και το ποδαρικό σε καλή είδηση. Έχουμε 480 εκατομμύρια που λέγονται οικολογικά σχήματα. Και μου λέει εμένα σαν παραγωγός να πάω να κάνω χλωρό κλάδεμα, να πάω να βάλω μπαγίδες και τα λοιπά για να πάρω τα οικολογικά σχήματα. Που είναι δεκάρικα, δεκαπεντάρικα, εικοσάρικα για να μαζέψω ένα ποσό. Αναστρέμα. Λοιπόν, λέω το εξής. Ποια μπαγίδα θα κρεμάσω? Στον αφυδατωμένο ελαιόνα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή θα κόψω ένα τιμολόγιο για να πάρω το 20 χιμ σε ένα λιόφτο που έχει ελιές, αλλά δεν θα μαζευτούν γιατί δεν θα βρέξει. Σε ένα λιόφτο που έχουν ξεραθεί τα φύλλα. Εδώ έρχεται το κράτος και τι κάνει, ανεκατεύει την τράπουλα. Και λέει, θα φτιάξω ένα οικολογικό σχήμα, ένα οικολογικό σχήμα που έχει να κάνει με την ξηρασία. Ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες για να αναστήσουμε ένα αφυδατωμένο ελαιόνα? Είναι να μπει ο παραγωγός μέσα με το αλυσιδοπρίωνο, να κόψει τα κλαδιά, να χάσει 3-4 χρόνια, να μείνει 4-5 κλαδιά που να βγάλουν νέους βλαστούς να ανανεωθεί το δέντρο. Αυτό πρέπει να το επιδοτηθεί. Και πρέπει να το επιδοτηθεί για να το κάνει, γιατί ο παραγωγός χάνει και τη φετινή χρονιά, θα χάσει και άλλα 2-3 χρόνια μέχρι να συνηφέρει το ελαιόδεντρο. Θα το διεκδικήσετε? Το διεκδικούμε ήδη. Και τα μηνύματα. Ήδη υπάρχει πρόταση, όπως είχαμε ξεκινήσει και με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, που είχαμε πει το εξής, ότι πρέπει να γίνει μια αγρονομική περιφέρεια ελαιολάδου και ελιάς και να έχει μια γενική γραμματεία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο για το λάδι και την ελιά. Ναι. Κακά τα ψέματα, τα εμπορικά ισοζύγια έχουν αποτυπωθεί στο χαρτί. Το 2023 η Κρήτη μας πήρε 650 εκατομμύρια ευρώ από την εμπορικές πράξεις του λαδιού. Και το λάδι πουλήθηκε μέσω όρο 5 ευρώ. Δεν πουλήθηκε. Άλλα πουληθήκανε 8,5-9 και άλλα πουληθήκανε 4. 5 ευρώ μέση τιμή, 5,5, και πήραμε 640 εκατομμύρια ευρώ όταν οι αγροτικές ενισχύσεις ανέρχονται ετησίως στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Τα προϊόντα έχουν βρει το δρόμο τους. Χρειάζεται όμως μια στήριξη ο παραγωγός. Γιατί ο κίνδυνος που λέγεται κλιματική αλλαγή όχι είναι απ' έξω, έχει ανοίξει την πόρτα, έχει μπει στο σπίτι, έχει κάνει και βόλτα κιόλας. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις διεκδικήσεις. Πριν σας αποδεσμεύσω, ότι μία ελαιολάδου υπάρχει έτσι μια πρόβλεψη. Μία δημοπράτηση, τώρα θα μιλήσω σαν πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για όλη την Ελλάδα. Έγινε μία δημοπρασία στη Λακωνία πριν από 22 μέρες, αν θυμάμαι καλά. 7,58-60 τόνι λάδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει δημοπρασίες. Οι εμπόροι, τις τιμές δεν τις καθορίζει ούτε η Κρήτη ούτε η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα βγάλει φέτος 200.000 τόνους ή βγάλει 150.000 τόνους, τις τιμές δεν τις καθορίζει. Τις καθορίζουν οι μεγάλοι παίκτες που λέγονται Ιταλοί και Ισπανοί. Η Ισπανία έχει μια αύξηση φέτος κατά 500.000 τόνους παραπάνω. Από εκεί εξαρτάται εάν θα βγουν
οι τιμές, ποιες τιμές θα βγουν και τα λοιπά. Γιατί και εμείς το 2023 που είχαμε μια υπερβεντέμα και έπιασε η χώρα μας στους 350.000 τόνους λάδι, η τιμή εκτοξεύτηκε από τα 4 ευρώ και πήγε και στα 9,5. Επομένως δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε βεντέμα πέφτει η τιμή ή δεν έχουμε βεντέμα και θα ανέβει η τιμή. Το παιχνίδι το παίζουν οι μεγάλοι οίκοι. Είστε αισιόδοξος στην τιμή. Είμαι αισιόδοξος, ναι, είμαι αισιόδοξος. Και οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και καθαρά. Λοιπόν, μακάρι να δούμε να έχουμε και παραγωγή τελικά και να έχουμε και τιμή στο ελαιόλαδο για να καταφέρουν να χαμογελάσουν οι παραγωγοί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσάκη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και καλή σεζόν έχετε.